Και δες πόσα κομμάτια έβγαλε. Ω, μιλάμε για πολύ πράγμα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας, κορίτσια. Γράψτε υλικά λαϊκές σήμερα και αύριο σε όλη την πουλ. Είσαι επαρχία η τυχερή, βγείτε έξω και μαζέψτε. Ωραία άγρια χόρτα βότανα και φτιάξε αυτή την τέλεια χορτόπιτα. Ένα πακέτο χωριάτικο φύλλο κύχη με αλεύρι ολικής άλεσης της Α. Τρία τρυφερά πράσα, αγριόπρασα άμα βρείτε βάλτε μου μέσα που είναι τέλεια, αυτή είναι, τώρα είναι η εποχή τους. Ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Βλέπετε ότι πίτα χωρίς κρεμμύδι δεν σας έχω κάνει ποτέ και όμως η γλύκα που βγάζει είναι το κάτι άλλο. 700 γραμμάρια διάφορα χόρτα. Θέλετε ήμερα, θέλετε άγρια, θέλετε να τα μπλέξετε. Σπανάκι, σέσκουλα, λάπαθα, αγκιναράκια του βουνού, τσουκνίδες. Ό,τι σας αρέσει βάλτε μέσα. Καυκαλίθρες, μυρώνια, τα πάντα. Ένα ματσάκι φρέσκα τρυφερά κρεμμυδάκια με τα φύλλα τους. Πάντα βάζω φρέσκο κρεμμύδι τυπικά στις χορτόπιτες και τις πανακόπιτες. Και άνηθος θέλω και τα κοτσανάκια του μέσα. Αυτά δίνουν τη γεύση, την τέλεια. Μισό ματσάκι φρέσκο γιόσμο. Όχι βέβαια. Το πιάνει τρυφερό. Δεν το τρως. Γλύκα, τι σου βγάζει. Γλύκα, δεν σου βγάζει. Γλύκα σου βγάζει. Μισό ματσάκι φρέσκο δυόσμο, μισό ματσάκι καυκαλίθρε, μυρώνια, ό,τι βρείτε. Αν βρείτε και μάραθο τώρα που ξεκινάει η εποχή του, μαγεία. Εγώ έβαλα, βρήκα. Και τσουκνίδε βρήκα και έβαλα και είναι φανταστικέ. Δύο κουταλιέ τη σούπα αλάτι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δύο γεμάτε κουταλιέ τη σούπα. Θέλετε σιμιγδάλι, θέλετε ρύζι κομμένο, θέλετε αλεύρι ολική, φρυγανιά, νυφάδε βρώμη, ό,τι θέλετε βάλτε μέσα. Απλά. Ο τραχανά που γράφω δεν είναι νηστίσιμο. Μην μου βάλετε τραχανά και νομίζετε ότι είναι νηστίσιμο, έτσι. Τρία τέταρτα του φλιτζανιού ελαιόλαδο, το συνολικό ελαιόλαδο. Είναι μια πίτα που βγάζει γύρω στα 16 κομμάτια, κομματάρες που τις ευχαριστιέσαι. Ήθελα να σας πω λίγο για τα χόρτα. Θα βάλω καταρχήν εγώ το κρεμμύδι μου μέσα. Είναι ίσως η μόνη πίτα, η μόνη χορτόπιτα που σας κάνω και λίγο θα περάσω το κρεμμύδι μου από το τηγάνι. Το συνολικό ελαιόλαδο της συνταγής μου είναι 3 τέταρτα του φλιτζανιού. 3 τέταρτα του φλιτζανιού είναι περίπου 170-180 20 ατόμων. Δεν είναι πολύ. Το πίτα για να γίνει τέλεια θέλει το λαδάκι της. Θα δείτε δηλαδή μέσα από αυτά που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια από τις γυναίκες της υπαίθρου που φτιάχνουν ωραίες πίτες ότι η πίτα θέλει το λάδι της. Αλλιώς δεν γίνεται νόστιμη. 3 τέταρτα οπωσδήποτε τα θέλει. Ένα λεπτό να κάνω λίγο το μαχαιράκι μου και να προχωρήσουμε. Είναι λοιπόν λέμε, φίλες, η μόνη πίτα. Τι είδες, πήγες πίσω και σας πω φίλες μου. Ωραία, πρόσεξε λοιπόν μην πιάσεις αυτό το χόρτο γιατί είναι ικανή να αρχίσεις να τα τρίβεις και μετά να αρχίσεις να φαγουρίζεσαι. Θες πόσες φορές μικρή την έχω πατήσει. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Λοιπόν, είναι η μόνη πίτα που σας είπα ότι θα βάλω μέσα, ότι θα σοτάρω το κρεμμύδι μου, η μόνη χορτόπιτα, σοτάρω κρεμμύδι και πράσο. Και αυτό το κάνω γιατί, μπορείτε να τα βάλετε και ομά. Το κάνω γιατί αυτό που είπε η Φέη της βγάζει πολύ γλυκά. Θα βάλω σε ένα φωτιά, θα τα βάλω να μαραθούν, να γλυκάνουν απαλά. Αυτό θα δώσει απίστευτη νοστιμιά στην πίτα μου και θα μου την κάνει τέλεια. Θέλω αυτή την πίτα να τη φτιάξετε όλες σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καλώς το κορίτσι μου. Καλώς ορίσατε, κυρία μου. Μέχρι να γίνει αυτό, μπορείς να φας μία παραδοσιακή μετσόβο εκεί μπροστά, με φέτα και μυζήθρα που είναι έτοιμη. Τη βάζεις απλά στο φούρνο, την ψήνεις και την απολαμβάνεις. Αν δεν έχεις το χρόνο να φτιάξεις εσύ μία πίτα, να ετοιμάσεις τα υλικά κατευθείαν. Τρως αυτό μέχρι να σου φέρω το άλλο. Μέσα λοιπόν και το κρύο. Βάλτε μου τρυφερά ωραία πράσα, γιατί κάτι πράσα στο εμπόριο ρε παιδί μου είναι σύντοκα. Όσο. Αυτά εμένα δεν μου αρέσουν. Θέλω να είναι τα πράσα μου λεπτά. τι. Θέλω να είναι λεπτά τα πρασάκια μου. Και γενικά και τα κρεμμύδια μου τα φρέσκα τα θέλω λεπτά για να βγάζουν όλη την νοστιμιά τους. Και κρατάω επίσης και όλα τα πράσινα φύλλα των κρεμμυδιών και αυτά θα μπουν μέσα. Πάρτε ένα-ένα τα υλικά που σας βάζω σήμερα σε αυτή την πίτα. Ένα-ένα θέλω να τα πάρετε και να τα κάνετε, να τα γκουγκλάρετε όλα. Κάνω Google. Λοιπόν, δείτε ότι το κάθε ένα από τα υλικά που σας βάζω, τι καλό σας κάνει. Τι σας δίνει το κάθε ένα, τι είναι αυτό που τρώμε. Και όχι μόνο το πράσο. Όχι μόνο το πράσο και το πράσο και το κρεμμύδι και τα βότανα. Είναι φάρμακα. Βασίζονται στην ιατρική του Ιπποκράτη. Είναι φάρμακο. Όλα αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Και το ελαιόλαδο, όλα. Μέσα λοιπόν όλα τα υλικά μου. Πολύ. Και φέτος βάζουμε πολύ πράσινο. Γενικά δουλεύουμε πολύ πράσινο. Δουλεύω τα πράσινα πάρα πολύ γιατί μου αρέσει και εμένα να τρώω αυτά τα υλικά. Σας δείχνω αυτά που θέλω και εγώ να τρώω. Όσα για τα νηστίσιμα κεφτεδάκια που σας είπα εχθές, τα κεφτεδάκια μας κάνανε θράψη, έτσι. Εντάξει, μέχρι αργά τη νύχτα μου στέλνανε φωτογραφίες με τη γάνια με κεφτεδάκια που τηγανιζόντουσαν. Κορίτσια μου, αγαπημένα. Δεν μπορείς να φανταστείς
Τι ωραίες πατάτες και τι ωραία κεφτεδάκια ήταν αυτά. Έβα, καλημέρα. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ, εδώ το έχουμε το κορίτσι. Δεν μας την έχει φέρει μία μέρα. Μα αυτό λέω κι εγώ. Αυτή τη μιλόπιτα την ακούω 5 χρόνια. Έλα, Ρέβα, πότε θα μας την κάνει. Δεν πρόκειται να έρθει η μαμά μου. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Δεν πρόκειται να έρθει η γυναίκα. Ούτε παρασκηνιακά. Βλέπετε ότι δεν παίρνει κορώμα. Πού να τα μαράνω. Όλα τα λαχανικά μου, τα σπανάκια μου, εδώ, τα λάπαθα και σέσκουλα, όλα αυτά τα θέλω καλά πλημμένα και καλά στραγγισμένα πίσω εσύ. Καλά πλημμένα και καλά στραγγισμένα. Ας είναι και τα κοτσανάκια τους μέσα. Η πίτα μου ψήνεται μία ώρα. Σε μία ώρα, παιδιά, ψήνουμε κρέας. Όλα αυτά προλαβαίνουν να ψηθούν αυτά.